Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε στα καλάβρητα. Βέβαια, και να ευχαριστήσω, ενώ ο κύριος Αλέξης Άγριος, να τον ευχαριστήσω πολύ, καθώς γνωρίζω ότι το κρύο εκεί είναι έντονο. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Είναι στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων με τη θερμοκρασία. Για πείτε μας ο υδράργυρος αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ήμασταν πριν λίγο μείον 6 και από ό,τι φαίνεται έτσι το βράδυ μπορεί να πούμε και μείον 10 με το σφοδρό κύμα που περιμένουμε ψύχους και χιονιού και φαινομένων γενικότερα τις επόμενες μέρες. Σφοδρό κλίμα βέβαια, ακραία καιρικά φαινόμενα και είστε προετοιμασμένοι φαντάζομαι. Υπάρχει ένας διαφορετικός σχεδιασμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, όχι, για μας εδώ τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία είναι το φυσικό μας περιβάλλον. Έτσι σίγουρα είμαστε και επαγρύπνηση και προετοιμασμένοι. Τα εικονιστικά μηχανήματα του χιονοδρομικού εδώ και ολόκληρου του Δήμου επιχειρούν συνεχώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι, ούτως ώστε όποιος έρθει να μην έχει τα πορεία και να μπορέσει να μεταβεί με ασφάλεια από και προς την περιοχή μας. Σε τι υψόμετρο βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ είμαι στη βάση του χιονοδρομικού στα 1700 μέτρα. Ναι. Και να σας πω ότι το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων ξεκινάει από τα 1700 μέτρα και η κορυφή του είναι στα 2355. Αναφορικά τώρα με την προσέλευση από τη μία και το ενδιαφέρον βέβαια πολιτών να επισκεφθούν το χιονοδρομικό κέντρο εκεί στα Καλάβρητα, είναι αυξημένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ακόμα και με περιόδους που δεν είχαμε πανδημία? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι φέτος, γιατί βλέπουμε ένα πραγματικά τεράστιο από τον κόσμο, τον οποίο ευχαριστούμε, όπως τηρέει έτσι και την περίοδο των γιορτών, αλλά και το επόμενο διάστημα, μαζικά στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων και στα Καλάβρητα γενικότερα. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε ρεκόρ προσέλευση σε εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού στην ιστορία του χιονοδρομικού. Στην ιστορία. Άρα αυτό απαντάει και στην ερώτηση. Ναι, σωστά. Άρα νομίζω ότι αυτό απαντάει και στην ερώτησή σας, αν ο κόσμος έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον έτσι και παρόλη την πανδημία. Να σας πω ότι αυτό, συγκριτικά και με την περσινή χρονιά που είχαμε την πανδημία και δεν λειτουργήσαμε καθόλου, για μας είναι μια μεγάλη τονοτική ανάσα. Βλέπουμε ενδιαφέρον από τον κόσμο, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε σε μια καλή συνέχεια, αν μας το επιτρέψει και ο καιρός και έχουμε έτσι και συνέχεια τις χιονοπτώσεις και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και όσο μεγαλύτερο διάστημα γίνεται. Κριτικοί βρίσκονται εκεί στο χιονοδρομικό κέντρο από την εμπειρία σας? Κοιτάξτε, βρίσκονται αρκετοί κριτικοί, βρίσκεται αρκετός κόσμος από τα νησιά της Ελλάδας, γιατί να σας πω ότι ο χειμερινός τουρισμός είναι έτσι τουρισμός ο οποίος είναι κατά βάση έτσι εγχώριος. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος από τα νησιά έτσι θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα από τις καλοκαιρινές δραστηριότητες και από τον κόσμο έτσι που έχουν τις δουλειές τους στο καλοκαίρι. Οπότε έρχονται στο χιονοδρομικό. Εδώ τώρα πίσω βλέπουμε και ένα μηχάνημα διασταυρωτικό που πατάει έτσι συντοματικά, το οποίο πατάει τη σπίτι για να είναι σε ετοιμότητα αύριο να μπορέσουν οι χιονοδρόμοι να μας επισκεφτούν. Έχετε επισκέπτες και από το εξωτερικό, οι οποίοι γνωρίζουν εκεί το χιονοδρομικό κέντρο και σας επισκέπτονται και σε αιτήσια βάση? Έχουμε αρκετούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός όσο είναι στον καλοκαιρινό τουρισμό και στα νησιά μας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει ανακαλύψει τη χιονοδρομία στην Ελλάδα. Και ο κόσμος, το θετικό είναι ότι ο κόσμος που έρχεται για χειμερινό τουρισμό από το εξωτερικό έρχεται και ξαναέρχεται, γιατί δεν περιμένει πολύ απλά ότι θα βρει χειμερινό τουρισμό και χιονοδρομικά στην Ελλάδα. Δείχνετε το δρόμο πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτόν τον περίφημο θεματικό χειμερινό τουρισμό. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Τώρα ξεκινάει και η συζήτηση και σε επίπεδο Κρήτης, αλλά εκεί στα Καλάβρητα νομίζω είστε σε πολύ καλό δρόμο. Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο και νομίζω ότι χρειάζονται και συντεταγμένες κινήσεις από την κεντρική οργάνωση και την κυβέρνηση, ούτως ώστε να προβάλλουμε γενικότερα και τη χειμερινή πλευρά της Ελλάδας. Έχουμε μια τρομερή καλοκαιρινή πλευρά, έχουμε όμως μια εξίσου συναρπαστική χειμερινή πλευρά στην Ελλάδα και νομίζω ότι μπορούμε να επιμηκύνουμε πάρα πολύ την τουριστική μας περίοδο και να κερδίσουμε όλοι πολύ περισσότερο. Άρα νομίζω ότι με συντονισμένες ενέργειες στο μέλλον θα καταφέρουμε έτσι να κερδίσουμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Το μήνυμα που στέλνετε στην Κρήτη από τα Καλάβρητα εκεί σε υψόμετρο 1700 μέτρων, πόσο μας είπατε? 1700, ναι. Το μήνυμα που στέλνουμε στην Κρήτη είναι ότι περιμένουμε έτσι όλους τους κριτικούς φίλους εδώ πέρα, ούτως ώστε να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία που μας κάνετε εσείς το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραία μέρη κτλ. Περιμένουμε έτσι να μας επισκεφτείτε όλοι για να σας ανταποδώσουμε και εμείς αυτή τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένα μέρος το οποίο ομοιότητα νομίζω δεν υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό είναι κατά γενική ομολογία. Η σπεσιαλιτέ τώρα το χειμώνα εκεί στο χιονοδρομικό ποια είναι, και να κλείσουμε με αυτό, να το χαλαρώσουμε λίγο. Κοιτάξτε,
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε κάποιο στο χιονοδρομικό μπορεί να βρείτε στέ σούπες με μοσχάρι, με χοιρινό κτλ. Και λαχανικών φυσικά. Τα περίφημα έτσι ψητά των καλαβρίτων είναι αυτά τα οποία προσελκύουν πολύ κόσμο, παϊδάκια και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μπορεί κάποιο να πάει προς αυτή την κουζίνα. Το κρέας είναι η συσσέλιτέ μας. Εδώ έχουμε και την περιοχή εκτροφή δικιά μας, γαλακτοκομική παραγωγή δικιά μας. Οπότε τα προϊόντα που θα βγει κάποιο είναι εξίσου αγνά όπως είναι και τα προϊόντα τα δικά σας. Άρα νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ έτσι και οι φιλοσοφίες μας. Τέλεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Υπέροχη σύνδεση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.